Η ερώτησή μου είναι, σήμερα ένα βιβλίο για τον Ζαχαριάδη, τι έχει να προσφέρει σε έναν σύγχρονο αριστερό αναγνώστη? Νομίζω ότι έχει να προσφέρει καταρχήν την, μια ιστορική γνώση, διότι πολλά πράγματα τα ξέρουμε αλλιώς. Ή τα αποσιωπήσανε με έναν τρόπο, ή αποσιωπήθηκαν τέλος πάντων αλλιώς. Επομένως, για λόγους ιστορικούς χρειάζεται να γνωρίζουμε. Τώρα, αν με ρωτάς για την επικαιρότητα, πιστεύω ότι έχει μια επικαιρότητα, όσο και αν ακούγεται λιγάκι ετερόδοξο αυτό, υπό την έννοια ότι πολλά διλήμματα, πολλές περιπτώσεις πολιτικών διλημάτων που ανακύπτουν ιδίως μετά το 44-45, εποχή Ζαχαριάδη, 43 θα έλεγα, είναι επίκαιρα και σήμερα ως προς την στρατηγική της αριστεράς, την πολιτική, της γραμμή, το κόμμα, τις συλλογικότητες και ούτω καθεξής. Μπορεί να βρει κανείς, ας πούμε, ενδιαφέρουσες αναλογίες. Για παράδειγμα. Παράδειγμα, ας πούμε, πώς ανταποκρίνεσαι στις απαιτήσεις ενός λαϊκού κινήματος, το οποίο δέχεται μια τρομακτική, μια σφοδρή επίθεση από τις δυνάμεις καταστολής. Αυτή ήταν η περίοδος μετά το 1944. Θα έλεγε κανείς και λίγο πιο πριν. Ο Ζαχαριάδης, όπως λέει και ο Άγγελος πολύ σωστά, διαχειρίζεται λάθη. Γιατί αυτή είναι η περίοδος που μας ενδιαφέρει, τέλος πάντων, προς τον Ζαχαριάδη, κυρίως μετά την επιστροφή του από την. Διαχειρίζεται λάθη. Διαχειρίζεται λάθη. Και προφανώς, ας πούμε, σε ένα πλαίσιο ιστορικό, πολιτικό, ιδεολογικό, διεθνές, θα έλεγε κανείς, της εποχής εκείνης, με τον Σταλινισμό, με την υπεροπλία της Σοβιετικής Ένωσης στον ιδεολογικό αγώνα των λαών και ούτω καθεξής. Έχουμε δηλαδή ενδιαφέρουσες αναλογίες, θα έλεγε κανείς, ή εν πάση περιπτώσει αναλογίες που, αν μη τι άλλο, πρέπει να τις σκεφτούμε. Το βιβλίο του Άγγελου κάνει μια ανασύνθεση, δεν προσφέρει κάτι εντελώς καινούριο. Σε μεγάλο βαθμό αυτά τα πράγματα ήταν γνωστά ή είναι αποσπασματικά γνωστά, για να είμαστε ακριβείς. Προσφέρει όμως ένα ενοιολογικό πλαίσιο, μια ιστορική συνέχεια. Συνδέει αποσπασματικές ιστορίες που τις ξέραμε, ας πούμε, κατά συστάδες, θα έλεγε κανείς, τα συνθέτει σε ένα ενιαίο λογικό, ενοιολογικό πλαίσιο, θα έλεγε κανείς. Αυτό είναι το θέμα. Αποκαθιστά κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να τον μυθοποιεί και χωρίς να τον δικαιολογεί, αποκαθιστά ορισμένες πλευρές του Ζαχαριάδη, οι οποίες είναι χρήσιμες στην αποτίμηση της ιστορίας. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε ότι, ας πούμε, ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι γνωστό ή έχει περάσει με τελώς λάθος τρόπο, είναι ο φιλοσοβιετισμός του Ζαχαριάδη. Ο Άγγελος αποδεικνύει κάτι το οποίο το ξέραμε, ότι ο Ζαχαριάδης είχε διαμορφώσει, όντας παιδί της σταλινικής ηγεσίας, μία κριτική στάση απέναντι στο καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης και άρα και προς τις πολιτικές οι οποίες ασκούνταν εκείνη την εποχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν γνωστό, αλλά δεν το έχουμε εντάξει ακριβώς στο ενοιολογικό πλαίσιο της εποχής. Μία άλλη ιστορία η οποία είναι παρεξηγημένη είναι η προσωπολατρία. Η προσωπολατρία του Ζαχαριάδη στην πραγματικότητα ήταν η δυνατότητα του Ζαχαριάδη να έχει μία απευθείας σχέση με τον ελληνικό λαό, χωρίς να είναι παρόν. Ο Ζαχαριάδης φτιάχνει ένα μύθο, γιατί πάντοτε ήταν φυλακισμένος. Δηλαδή από το 1936 και μετά ο Ζαχαριάδης είναι φυλακισμένος, μέχρι το 1945 που γυρίζει ο Ζαχαριάδης είναι στη φυλακή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας μύθος γύρω από τον Ζαχαριάδη. Ποιος είναι αυτός ο μύθος? Ο μύθος ενός πολιτικού ηγέτη, ο οποίος έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή μπορεί να είναι ταυτόχρονα θεωρητικός, πολιτικός, στρατηγικός, να είναι διανοούμενος, να έχει πολλές ιδιότητες, όπως ήταν τότε πολλοί ηγέτες, θα έλεγε κανείς, ας πούμε, του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Αναφέρομαι, ας πούμε, στην παράδοση του Λένιν, αναφέρομαι στην Ιταλία, στον Γκράμψη ή και στον Ντολιάτη ακόμα και ούτω καθεξής. Αυτά τα ψήγματα, ο Άγγελος, ας πούμε, τα δένει με μια καλή, αν θέλεις, ας πούμε, συναρμολόγηση. Προφανώς δεν τον αθωώνει τον Ζαχαριάδη, γιατί ο Ζαχαριάδης ως παιδί του Στάλιν, ως παιδί του σταλινισμού ή αν θες μιας εκδοχής του σταλινισμού, είναι υπεύθυνος, ας πούμε, και για πολιτικά λάθη και για λάθος εκτιμήσεις και για εκαθαρίσεις στο εσωτερικό και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά όμως μας αποκαθιστά τον πολιτικό Ζαχαριάδη, τον οποίο, ας πούμε, μπορούμε να μελετήσουμε
πιο αντικειμενικά θα έλεγε κανείς, μακριά από τις δύο βασικές ας πούμε αναγνώσεις του Ζαχαριάδη. Η πρώτη ανάγνωση ήταν η καθαρά φιλοσοβιετική και μάλιστα η σοβιετική μετά το 1956, που είναι η γραφειοκρατικοποίηση, είναι ο σταλινισμός χωρίς τον Στάλιν θα έλεγε κανείς. Τι ήταν η αποσταλινοποίηση, ήταν ο σταλινισμός χωρίς τον Στάλιν στην ουσία. Και το δεύτερο κομμάτι της ερμηνείας της ιστορικής του Ζαχαριάδη ήταν η εκδοχή της διάσπρωσης του 68, της λεγόμενης ανανεωτικής τάσης, η οποία επίσης είχε εξαιρετικά αρνητικές ας πούμε, επιδράσεις ας πούμε, και στην ανάγνωση του Ζαχαριάδη, αλλά προφανώς και ιστορικά στη διαμόρφωση αυτού του περίφημου αντιζαχαριαδικού ας πούμε, ρεύματος. Δύο αναγνώσεις του Ζαχαριάδη, δηλαδή δύο παραδόσεις, οι οποίες στην ουσία κράτησαν τον Ζαχαριάδη ως ένα αποθυμένο, αν θέλεις, ας πούμε, πολιτικό πρόσωπο στην ιστορία της αριστεράς. Και μυθοποιημένο, θα λέγει κανείς, δυσανάλογα με αυτό που θα έπρεπε να είναι.